Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μύθους. Για μύθους που πολλοί νομίζουν πως ξέρουν, αλλά τελικά κάνουν λάθος. Θα σου ξεκαθαρίσω πράγματα για τα οποία νομίζεις ότι ξέρεις. Και τελικά ίσως και να μην ήξερε. Γιατί μιλάω με γρίφους, έτσι, για να σου τριγκάρω το ενδιαφέρον και να δεις το βίντεο. Μηδέν συνέστημα, βλέπεις έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τα βίντεο, φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα βίντεο. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω ότι κάθε Τετάρτη θα έχουμε live. Ναι, ορίστηκε η μέρα, κάθε Τετάρτη 8 η ώρα θα έχουμε live. Συζητήσεις, νέα, tips και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μάθετε, να ρωτήσουμε περί Apple, αλλά και να κάνουμε και ένα just chatting, να συζητήσουμε γενικότερα πράγματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Μην ξεχάσεις αυτή την Τετάρτη στις 8 η ώρα live. Επίσης όλα τα link θα βρεις κάτω στην περιγραφή και φυσικά μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για την αγαπημένη μας εταιρεία. Disclaimer, σε αυτό το βίντεο θα δούμε τεχνικά πράγματα. Τι πούμε και ό,τι δείξουμε δεν είναι απαραίτητο ότι θα το κάνετε και κατά γράμμα. Εγώ απλά θα εξηγήσω τεχνικά θέματα και θα σας πω τι ισχύει. Τώρα λοιπόν που ξεκαθάρισα και τη θέση μου και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι ισχύει και τι δεν ισχύει, έπεσε και το disclaimer για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι δεν θα πείτε κάποιος στο σχόλιο ότι Γιώργο μας λες να κάνουμε αυτό και να κάνουμε εκείνο. Όχι, δεν είπα τίποτα από αυτά. Εγώ θα σας πω τεχνικά θέματα. Σήμερα λοιπόν θα σας απαντήσω με ερώτηση που πολλοί μου έχετε κάνει. Να τραβάω 4K βίντεο ή να μην τραβάω 4K, να τραβάω 1080, τι κάνει το 30fps, τι κάνει το 60 και τι είναι το ProRes. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο το δυνατόν πιο απλά γίνεται και να σας λύσω απορίες. Και μετά του πέρας αυτού του βίντεο να έχετε τις σωστότερες ρυθμίσεις στο κινητό σας και όχι τις καλύτερες. Γενικότερα κατά καιρούς έχω δει πάρα πολύ ωραία TikTok βίντεο τα οποία λένε πως να έχεις τις καλύτερες ρυθμίσεις στο κινητό σου για να τραβάς βίντεο. Ναι, προφανώς η καλύτερη ρύθμιση είναι το 4K, ναι, προφανώς είναι η καλύτερη ρύθμιση να έχεις ενεργοποιημένο το ProRes, αλλά τι πραγματικά χρειάζεσαι από αυτούς τους πόρους και γιατί χρειάζεται να τα βάλεις αυτά. Ή μάλλον δεν χρειάζεται να τα βάλεις αυτά. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το 4K από το 1080 είναι μια καλύτερη ποιότητα βίντεο. Χρειάζεσαι όμως το 4K. Όχι. Η διαφορά του 4K από το 1080 φυσικά είναι το μεγαλύτερο εύρος pixel στην οθόνη, αλλά και η μεγαλύτερη ανάλυση. Κάτι το οποίο στο τελικό αποτέλεσμα καταφέρουμε έναν μεγαλύτερο όγκο αρχείου. Τι εννοώ. Τεχνικά το 4K χρειάζεται σε μια μεγάλη παραγωγή. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να έχουν μεγαλύτερο εύρος και μεγαλύτερη εικόνα σε pixel αλλά και σε ανάλυση και προφανώς για να μπορέσουν να κάνουν downscale την ποιότητα εικόνας. Δηλαδή, σε μια Hollywood, σε μια παραγωγή την οποία χρειάζονται να έχουν την καλύτερη ανάλυση, θα τραβήξουν πάντα το overkill. Δηλαδή, όταν θα γυρίσουν μια ταινία σε 4K θα τραβήξουν 8K. Όταν θα γυρίσουν μια ταινία σε 6K θα γυρίσουν πάλι σε μεγαλύτερη ανάλυση. Αυτό το κάνουν για να μπορούν να έχουν το διπλό πλάνο που λέω εγώ. Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν είσαι τραβήξεις μια εικόνα 4K και θες να γυρίσεις ένα βίντεο 1080, θα τραβήξεις την εικόνα σε 4K για να μπορέσεις να κάνεις downscale. Δηλαδή, να έχεις διπλή εικόνα. Δηλαδή, με ένα καρέ βίντεο να κάνεις zoom την εικόνα, οπότε να έχεις δύο καρέ βίντεο. Αν καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Δηλαδή, όταν κάνεις εσύ zoom την εικόνα, να μην χάσεις ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα του βίντεο που ήθελες να τραβήξεις. Αυτός και μόνο ο λόγος είναι να τραβήξεις ποιότητα παραπάνω από αυτή που θέλεις τελικά να δώσεις στο τελικό βίντεο. Είναι υπερβολή λοιπόν να βάζεις να τραβάς 4K βίντεο τις διακοπές σου, το οικογενειακό τραπέζι με τους δικούς σου, γιατί το μόνο που καταφέρνεις είναι να γεμίζεις το χώρο του κινητού σου χωρίς να παίρνεις στο τέλος ένα καλύτερο αποτέλεσμα βίντεο. Καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα δεν θα έχεις αρκετό χώρο στο κινητό σου και μετά θα αναγκάζεσαι να σβήνεις αυτά τα ωραία 4K βίντεο τα οποία δεν έχουν καμία διαφορά από τα 1080 που θα μπορούσες να έχεις τραβήξει και να έχεις τον τριπλάσιο και τετραπλάσιο χώρο. Ας δούμε τα πράγματα πρακτικά με βάση τις εκτιμήσεις που μας δίνει το iPhone. Ένα βίντεο 1080 και 30fps, θα εξηγήσουμε στην πορεία τι είναι το FPS, είναι περίπου 65MB. Αν πάτε στις ρυθμίσεις και στην κάμερα θα σας βγάζει ακριβώς τις αναλογίες αυτές. Τα 10 λεπτά βίντεο είναι περίπου 650MB. Σωστά, δηλαδή περίπου μισό γίγα. Θα μου πεις μισό γίγα είναι αρκετά. Ναι, αλλά για δες αυτό. Για ένα 4K 10 λεπτά στα 30 πάλι FPS, δηλαδή 30 frame per second, που θα εξηγήσουμε στην πορεία τι είναι, τα 10 λεπτά είναι περίπου 1 γίγα και 900MB, δηλαδή περίπου 2 γίγα. Είναι δηλαδή το τετραπλάσιο περίπου σε χώρο. Σωστά. Νομίζω τώρα καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά δεν θα καταλάβεις διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα, σου πιάνει τον τετραπλάσιο χώρο μέσα στο κινητό σου. Έχει διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα? Ναι, έχει.
Θα καταλάβει τη διαφορά μέσος χρήστης? Όχι. Χάνω ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα? Ναι. Όπως σας είπα, θα σας πω αλήθειες και θα μπορέσω ουσιαστικά να σας απορρίψω μύθους. Δεν θα σας πω ψέματα? Ναι. Χάνεις ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Μπορείς να την καταλάβεις όμως? Όχι. Χρειάζομαι το 4K. Θα το αφήσω στην κρίση σας. Εγώ σας εξήγησα απλά ποια είναι η διαφορά του ενός από το άλλο όσο δυνατόν πιο απλά γίνεται. Και για να σας δώσω τη δική μου απάντηση στο ερώτημα που εγώ έθεσα, τραβάω 1080 από τότε που έχω πάρει το τηλέφωνό μου και δεν έχω γυρίσει ποτέ την κάμερά μου σε 4K. Γιατί απλά ακόμα δεν το χρειάστηκα. Όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να κάνω λήψη σε 4K, γιατί πραγματικά χρειάζεται, τότε θα γυρίσω το κινητό μου σε 4K. Περιμένω ερωτήσεις να μου κάνετε κάτω στα σχόλια και φυσικά να σας απαντήσω αν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση την οποία δεν απάντησα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποια είναι η διαφορά του ProRes. Τι είναι το ProRes? Για να δώσουμε πρώτα έναν ορισμό και να εξηγήσουμε στο περίπου, για να καταλάβετε με απλά λόγια τι είναι το ProRes είναι μια μορφή αρχείου ή καλύτερα μεγαλύτερη μορφή όγκου κωδικοποίησης αρχείου. Ξέρω, σε μπέρδεψα λίγο, αλλά θα στο εξηγήσω τι εννοώ. Με την ενεργοποίηση του ProRes, λοιπόν, δίνουμε περισσότερη πληροφορία στο τελικό αποτέλεσμα του βίντεο που θα πάρουμε. Περισσότερη πληροφορία, μεγαλύτερος όγκος αρχείου. Είναι μια μορφή αρχείου δηλαδή που δεν έχει τόσο μεγάλη συμπίεση. Όταν εσύ τραβάς ένα βίντεο σε μια συγκεκριμένη μορφή αρχείου, MOV, MB4 ή HEIVEC που έχουν TIFFON, είναι μια μορφή αρχείου. Όταν εσύ ενεργοποιείς τη λειτουργία του ProRes, στην τελική μορφή αρχείου δίνεις περισσότερη πληροφορία, περισσότερα δεδομένα. Γιατί όμως χρειάζεται να γίνεται αυτό και γιατί δεν το χρειάζεσαι εσύ αυτό? Είναι λοιπόν μια μορφή αρχείου που δεν έχει τόσο μεγάλη συμπίεση. Είναι μια μορφή αρχείου που μετά στο μοντάζ, εννοείται σε μια παραγωγή αρκετά μεγάλη, το ProRes θα βοηθήσει στο color correction. Θα δώσει δηλαδή περισσότερο φάσμα, σε ένα μεγαλύτερο χρωματικό φάσμα στην επεξεργασία εικόνας, οπότε θα μπορέσεις μετά ουσιαστικά στο μοντάζ να δώσεις περισσότερη λεπτομέρεια σε αντικείμενα ή πράγματα στη φωτογραφία μεμονωμένα και θα μπορέσει να επεξεργαστεί συγκεκριμένα σημεία στο color correction. Δηλαδή στη διόρθωση χρωμάτων, πιο απλά, θα μπορούσαμε να πούμε. Προσέξτε τι είπα για το μοντάζ μετά. Για κανέναν άλλον λόγο. Και για αυτούς που θα καταλάβουν το κάτι παραπάνω, για να δώσω και το ερέθισμα να ψάξουν αυτοί που το θέλουν, πραγματικά το iPhone τραβάει 4.2.0. Ενώ στη λειτουργία ProRes τραβάει 4.2.2. Αυτή εδώ είναι η διαφορά που παίρνεις από το iPhone στην 4.0, στην 4.2.0 και στην 4.2.2. Ένα μάτι απλό, ένα μάτι το οποίο δεν γνωρίζει, δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Ένα μάτι το οποίο γνωρίζει όμως, καταλαβαίνει τη διαφορά στο χρωματικό προφίλ που αποδίδει το τηλέφωνο. Είναι καθαρά θέμα καλύτερης απόδοσης χρωμάτων. Δεν μαθαίνω περισσότερο γιατί θα σας μπερδέψω. Αν θέλετε όμως να συζητήσουμε περί αυτού και να σας εξηγήσω περισσότερα πράγματα, πείτε μου κάτω στα σχόλια να τα δούμε πιο αναλυτικά. Είναι καλύτερο το αποτέλεσμα που παίρνεις από το ProRes? Ναι. Καταλάβεις διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα? Όχι. Χρειάζομαι το ProRes? Όχι. Γιατί? Γιατί τα αρχεία ProRes είναι έως και 30 φορές μεγαλύτερα, όπως καταλαβαίνετε είναι μια μορφή αποσυμπιεσμένη. Οπότε είναι 30 φορές μεγαλύτερα από τα τελικά αρχεία που θα πάρετε στο iPhone. Οπότε όταν είπαμε πριν ότι θα είναι 2 GB, μπορεί να είναι μέχρι και 30 GB. Έως και 60 GB, 30 φορές μεγαλύτερα. Άρα επί 30, άρα το 2 GB θα γίνει 60 GB. Άρα λοιπόν, όταν έχεις ένα κινητό 128 και μου τραβάς 4K βίντεο σε ProRes, ναι, η ποιότητα που θα πάρεις είναι πολύ καλύτερη για να δείξεις στους γονείς σου πώς πέρασες όμορφα στις διακοπές σου ή να δείξεις στην μαμά σου πώς πέρασες το οικογενειακό τραπέζι μετά από 2 μέρες. Όπως καταλαβαίνεις, νομίζω είναι υπερβολή να τραβήξεις ένα 4K βίντεο ProRes και να πάρεις έναν όγκο αρχείου 60 GB για ένα βίντεο 10 λεπτών. Και τέλος, να εξηγήσουμε τι είναι το FPS ή αλλιώς frame per second ή αλλιώς καρέ ανά δευτερόλεπτο, που θα λέγανε και στο χωριό μου. Καρέ ανά δευτερόλεπτο λοιπόν σημαίνει ότι όταν εσύ τραβάς ένα βίντεο, το βίντεο αποδίδει πολλά καρέ ανά δευτερόλεπτο. Ένα βίντεο αποτελείται δηλαδή από πολλές φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο. Δηλαδή, όταν είσαι τραβήξεις ένα δευτερόλεπτο βίντεο και η κάμερα σου είναι ρυθμισμένη στα 30 καρέ, θα τραβήξει 30 φωτογραφικά καρέ. Όταν η κάμερα σου είναι ρυθμισμένη στα 60 fps, θα τραβήξει 60 φωτογραφικά καρέ. Όπως καταλαβαίνετε, το 60 θα είναι λίγο πιο smooth στο αποτέλεσμα. Το 120 φωτογραφικά καρέ θα είναι ακόμη πιο smooth στο τελικό αποτέλεσμα. Όσες πιο πολλές φωτογραφίες έχεις συμπιέσει ανά δευτερόλεπτο, έχεις πολύ περισσότερη πληροφορία, δηλαδή πολύ περισσότερη smooth κίνηση
στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το βίντεο που βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι τραβηγμένο στα 60 fps, το οποίο έχει γίνει μετατροπή στα 30 fps. Οπότε, ναι μεν είναι πιο smooth το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό που βλέπεις στο μάτι τελικά είναι 30 fps. Δηλαδή, ανά δευτερόλεπτο έχουμε μέσα συμπιέσει 30 φωτογραφίες. Να το πούμε απλά. Τι το χρειάζεσαι το FPS, τι δεν χρειάζεσαι το FPS. Προφανώς, όταν τραβάς περισσότερα FPS, έχεις και μεγαλύτερο όγκο αρχείου. Το 60 FPS χρειάζεται όταν θέλεις να δώσεις περισσότερη λεπτομέρεια σε αντικείμενα. Δηλαδή, να μην κουράζεις το μάτι στο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεστε να υπερβάλλετε καθόλου κατά τη ρύθμιση της κάμεράς σας. Ναι, όπως είπα, είναι καλύτερο το να βάλεις την κάμερά σου σε 4K ProRes 60 fps, αλλά δεν το χρειάζεσαι. Είναι μια λειτουργία την οποία το μόνο που θα καταφέρεις είναι να παίρνεις έναν τεράστιο όγκο αρχείων, τον οποίο δεν θα έχεις τι να τον κάνεις. Θα αρχίσεις να σβήνεις και τζάμπα θα χάνεις. Θα χάνεις πράγματα όμορφα που έχεις περάσει στη ζωή σου, τα οποία πραγματικά σου πιάνουν χώρο και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνό σου. Οπότε, ποια είναι η σωστότερη ρύθμιση για να χρησιμοποιήσω το κινητό μου για να τραβάω βίντεο? Η σωστότερη ρύθμιση λοιπόν είναι να βάλεις το κινητό σου σε 1080 χωρίς λειτουργία ProRes και φυσικά να βάλεις το κινητό σου στα 30-60 fps. Παραπάνω δεν τα χρειάζεσαι. Μπορείς να το βάλεις 60 για να έχεις μια πιο smooth κίνηση στο τελικό αποτέλεσμα που παίρνεις. Δηλαδή να σου δίνει περισσότερη ηρεμία, θα μπορούσα να πούμε. Όχι, αλλά θα το πούμε έτσι για να το καταλάβετε πιο καλά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου στα σχόλια αν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή αν δεν τα εξήγησα καλά, να κάνουμε ένα βίντεο πιο αναλυτικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να δείτε τέτοιου είδους περιεχομένου βίντεο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βίντεο με περισσότερα πράγματα και περισσότερη λεπτομέρεια. Να δείξουμε δηλαδή to the point όλο αυτό. Και αν πραγματικά σας ενδιαφέρει, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να σας τα εξηγήσω καλύτερα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, ξέρεις πολύ καλά, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και φυσικά dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο.